Άμα γυρίζαμε από κανένα πάρτι ή από κανένα ξενύχτη. Κάποιοι το έχετε και πρόσφατο, γιατί είστε πραγματικά πολύ μικροί. Μας περίμενε κάπου στον καναπέ στο σαλόνι ένας από τους δύο γονείς, συνήθως η μαμά μας. Μας κοιτούσε με αυτή την έκφραση αγωνίας που όλοι την έχετε δει στα πρόσωπα των γονιών σας. Αν έχουμε πιει πολύ, ακόμα χειρότερα να έχουμε πάρει ναρκωτικά και τέτοια πράγματα. Μας εκνεύριζε λίγο τότε. Όταν περνάνε βέβαια τα χρόνια και μεγαλώνεις. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά πολλές φορές που γυρίζω τα βράδια από τη δουλειά, θα ήθελα να ανοίξω την πόρτα και να δω τη μανούλα μου καθισμένη στον καναπέ. Ίσως γι' αυτό ήρθε και έκατσε δίπλα μου. Σήμερα. Να με κοιτάει έτσι με αυτά τα μάτια και να μου λέει κάτι σαν... Ίσως πρέπει να φας. Ποτέ σου πια δεν με φιλάς. Λες κι έχεις κάτι. Είπα να πιω λίγο νερό και σ' άκουσα, δεν είναι τόσο τρομερό, δεν είναι τόσο τρομερό. Να προσέχεις, να μην μπλέκεις. Ό,τι θες εδώ το έχεις, ό,τι θες εδώ το έχεις. Να προσέχεις, να μην πλέγεις, ό,τι θες εδώ το έχεις, ό,τι θες εδώ. Είπα να κάνω ένα τσιγάρο και σ' άκουσα, δε σε τσεκάρω, δε σε τσεκάρω. Να προσέχεις, να μην τρέχεις, ό,τι θες εδώ. Ό,τι θες εδώ το έχεις, ό,τι θες εδώ το έχεις. Πες μου μόνο, είσαι τάξη, να μην τρέχεις με τα μάξη, να προσέχεις με τα μάξη. Ξαπλώσεις, σου χρωστρώσει που τα βάθη που δεν λέει να μεγαλώσει. Πέσε τώρα να ξαπλώσεις, σου χρωστρώσει.